Ένα ολόκληρο κοντέινερ με πολύτιμο ιατρικό υλικό, αναλώσιμα αλλά και εξοπλισμό παρέλαβε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο του Βόλου στο πλαίσιο της δωρεάς Μαμούθ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού των Ορθοδόξων Χριστιανών. Έχει υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, μπορεί να είναι σύριγγες, γάζες, μπορεί να είναι καροτσάκια αναπηρικά, πατερίτσες, οτιδήποτε χρειάζεται ένα νοσοκομείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που οι αποθήκες γέμισαν ή είναι στη διαδικασία αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κοντέινερ ξεφορτώνει. Επομένως γεμίζουν οι αποθήκες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσικά ελαφρύνεται παράλληλα και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου σε αυτά τα είδη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ στο νοσοκομείο του Βόλου και μία από τις μεγαλύτερες πανελλαδικά. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα έχουμε εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση το νοσοκομείο τα τελευταία 4 χρόνια αξιοποιεί κάθε επενδυτική ευκαιρία που γίνεται μέσα από το κομμάτι που λέγεται προσέλκυση δωρητών και παρεπιπτόντως βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντικότατη από τις μεγαλύτερες δωρεές στη μονάδα χημειοθεραπείας πάνω από 250.000, όπου και εκεί έχει γίνει ένα μικρό θαύμα. Στα τέλη του 2023, ο Οργανισμός των Ορθοδόξων Χριστιανών γνωστοποίησε ότι θέλει να βοηθήσει το νοσοκομείο του Βόλου, το οποίο επλήγει από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη και 3 μήνες μετά η δωρεά έγινε σήμερα πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς του Βόλου να μπορούν να λαμβάνουν την φροντίδα που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή, εύκολα και γρήγορα, κατευθείαν από τις αποθήκες και χωρίς καμία αναμονή. Και κάτι αντίστοιχο προβλέπεται και για τη Λάρισα, για το Γενικό αύριο Νοσοκομείο. Αύριο το πρωί, πολύ σωστά. Αύριο το πρωί, στις 10 το πρωί, θα βρίσκομαι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου θα παραδοθεί άλλο ένα κοντέινερ υγειονομικού υλικού αυτής της τάξης. Αυτή η συγκεκριμένη δωρεά έρχεται να βοηθήσει πάρα πολύ το έργο των επαγγελματίων υγείας, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ιατρών. Τέτοιες πρωτοβουλίες σαφώς και τις επαινούμε και τις προωθούμε και θέλουμε να γίνονται, γιατί συνεισφέρουν τα μέγιστα σε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο βάλεται, το οποίο είναι υποστελεχωμένο, και σαφέστατα τέτοιες κινήσεις έρχονται να ενισχύσουν το έργο των επαγγελματιών υγείας. Σημειώνεται πως ο Διεθνής Οργανισμός των Ορθοδόξων Χριστιανών έχει βοηθήσει το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο και το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο, προσφέροντας πολύτιμο εξοπλισμό.